Καλησπέρα φίλοι μου αγαπημένοι, χρόνια πολλά. Με το καλό να έρθει και η καινούργια χρονιά. Πάμε να δούμε τι θα φέρει αυτή η καινούργια χρονιά. Ε... Από το 21. σας είχα πει ότι έρχονται αλλαγές σε παγκόσμιο αλλά και κατ' επέκταση σε προσωπικό επίπεδο. Η ζωή όλων μας αλλάζει. Κάποια πρώτα σημάδια των αλλαγών αυτών τα είδαμε το 23. Πλέον αυτά θα γίνουν πιο έντονα και ορατά με αποτέλεσμα το 24 αλλά και το 25 να μπούμε σε μια τροχιά ίδρυση εκ νέου τη ζωή μα. Το, 240, το, 2000, το, 20, το 2024 θα τα έχει όλα. Το μυαλό μου είναι μέχρι το 44. Θετικέ συνθήκε και ευκαιρίε που προκύπτουν από νέε σχέσει αλλά και θέματα εντάσεων και προσαρμογή στι εξελίξει. Ε, μετακομίσεις αλλά και μετακινήσεις πληθυσμών, ενώ δε τα φυσικά φαινόμενα, σεισμοί, ε, λοιμή και καταποντισμή, ασθένειες και τα πάντα θα συνεχίσουν να, να εντείνονται και να έχουμε όλο και πιο συχνά τέτοιου ίδιο γεγονότα. Είπαμε φέτος το 24, κοιτάζουμε, ελέγχουμε περισσότερο το καρδιά, κυκλοφορικό, μάτια και κεφάλι. Προσοχή εκεί πέρα. Θα δούμε τώρα να αλλάζουν τα πάντα στη ζωή μας. Όλα αλλάζουν όμω και αυτή η ρευστότητα δημιουργεί φοβίε και ανασφάλειε, οι οποίε πολλέ φορέ δεν μα επιτρέπουν να βλέπουμε καθαρά, αλλά και το αύριο. Μέχρι και το Μάρτιο του 2024 θα δούμε διάφορε κρίσει και εντάσει στι σχέσει πολιτικών, κρατών και ούτω Πολιτικοί θα καθαριστούν, άλλοι θα επιβληθούν και πάει λέγοντα. Ε... Αυτέ οι αλλαγέ θα είναι πιο έντονε από το Μάρτιο έω και το Σεπτέμβριο. Για να βγούμε νικητέ, θα πρέπει άλλε να τι αποδεχθούμε και άλλε να τι διαχειριστούμε. Για να το πετύχουμε αυτό, βασικό συστατικό επιτυχία είναι η σωματική και η ψυχική εκτόνωση ε, μέσω δραστηριοτήτων νου, συγγύη, αν αλλά και η ευελιξία στα νέα δρόμενα. Να ρίξουμε μία ματιά πώ θα είναι η χρονιά, σε κάθε ζώδιο, και μετά θα τα πούμε και λίγο πιο αναλυτικά. Πάμε τώρα για τον κρυό. Μην ξεχνάμε ότι ο Πλούτονας στις 20 Πρώτου και θα τα πούμε την ερχόμενη εβδομάδα που θα αναλύσουμε το Γενάρη, 21 Πρώτου ε, έρχεται στον Ιδροχώ και θα παραμείνει για 20 χρόνια. Είπαμε τώρα θα, είναι, θα μιλάμε για 20 ετής πλέον οι προβλέψεις, όχι για τη χρονιά. Πάμε τώρα στον κρυό. Οικονομική και επαγγελματική έβνοια έχει αυτή τη χρονιά. Η νέα χρονιά θα έχει προκλητικό χρώμα για εσά. Οι τρει από τι τέσσερι εκλήψει τη χρονιά, στο δικό σα άξονα, θα σα φέρουν, θα φέρουν αντιμέτωπου με τα θέματα των σχέσεων προσωπικών και επαγγελματικών. Ε, το καλύτερο κομμάτι για εσά είναι ο έρωτα. Τα υπόλοιπα είναι υποδιέστερα. Ταύρος. Η τύχη με το μέρο σα. Κερό είναι. Η αλήθεια είναι. Ε, πως ένα από τα τυχερότερα ζώδια του 24 θέλει ο Ταύρος. Ιδιαιτέρω η γεννημερίδα το τρίτο δεκαήμερο. Καιρό, ρε παιδιά, να πάρουμε μια ανάσα. Θα έχετε έξτρα τύχη σε προσωπικά και επαγγελματικά ε, θέματα. Από τη στιγμή που ουδεία με τον ουρανό θα συναντηθούν στο δικό σα ζώδιο και θα φέρουν τι υπέροχες ανατροπέ και τα υπέροχα δώρα του έρωτα. Χρήματα υγεία στην κορυφή. Τα δύο πρώτα και το τελευταίο υγεία έρχεται λίγο πιο κάτω. Δίδυμη. Ο Δία στο, στο ζώδιο σα από τέλο Μαου. Η νέα χρονιά θα σα κάνει ποδαρικό με τον κυβερνήτη σα τον Ερμή ανάδρομο στο ζώδιο του τοξότη. Είναι ανάδρομο, είπαμε, μέχρι 2 Ιανουαρίου. Ακριβώ απέναντί σα να ενεργοποιεί τον τομέα των σχέσεών σα. Η πραγματική αλλαγή για σας θα έρθει από το τέλος του Μάου με το πέρασμα του Δία στο δικό σας ζώδιο. Τα προσωπικά σας θα βελτιωθούν, ενδέχεται να προχωρήσετε σε επισημοποιήσεις αλλά και να αποκτήσετε απογόνους όσοι το επιθυμείτε. Όλα στα ύψη. Έρωτα, χρήματα, υγεία στην κορυφή. Καρκινάκια. Η σημαντική βοήθεια του χρόνου. Το 24 θέλει να σα φέρει δώρα που θα έχουν διάρκεια και αρκετοί πλανήτε από παλιέ και νέε θέσει θα σα τα χαρίσουν. Ο μεγαλύτερο βοηθό σα παραμένει ο χρόνο από του που θα σα διευκολύνει σε θέματα σπουδών, πτυχίων και επαφών με το εξωτερικό. Εύνοια έχετε σε νομικά θέματα και δικαστικέ αποφάσει, κυρίω μέσα στο πρώτο εξάμενο τη νέα χρονιά. Έρωτα δεύτερο, χρήματα. Πρώτα, υγεία δεύτερη. Λιονταράκια. Συναισθηματική επανεκκίνηση. Η δική σα εύνοια... σας, έβνοια, η δική σας θα αρχίσει το δεύτερο εξάμεινο του 24 από Ιούνιο και μετά, καθώς η ίσως της οδοστοδίας στους διδήμου στο τέλος του Μάη θα διευκολύνει την επικοινωνία σας και θα σας φέρει σημαντικές νέες ευκαιρίες σε προσωπικό και οικονομικό, σε προσωπικό και οικονομικό επίπεδο. Ε, μέτρια για τον έρωτα, για τα χρήματα και για την υγεία, μέτρια πράγματα. Παθαίνω. Οι σημαντικέ σα σχέσει παραμένουν. Από το, Μάτιο, από το Μάιο και μετά θα γίνουν σημαντικέ αλλαγέ στα θέματα τη καριέρα σα, καθώ ο Δία, όπω προείπα, από του διδήμου θα σα δώσει πολλαπλέ επιλογέ και ανωδική όθηση. Ο μόνο κίνδυνο που υπάρχει είναι να γίνετε επιρρεπείς σε υπερβολικές απαιτήσει και υπερβολικέ κινήσει. Χρήματα στα ύψη, έρωτα υγεία, δεύτερα. Ζυγό. Προσωπική εύνοια και επισημοποίηση. Η είσοδο το του ΔΕΕ στο τέλο Μαου θα είναι ένα τόσο χαρμόσυνο γεγονό, αρχικό για του ζυγού που έχετε γεννηθεί τον Σεπτέμβριο και αργότερα για του υπόλοιπου. Η τύχη σε ερωτικά και οικονομικά θέματα, οι επαγγελματικέ επεκτάσει και οι επισημοποίησει θα είναι καταστάσει που θα τι ζείτε καθημερινά και θα σα κάνουν χαρούμενο. Έρωτα, χρήματα κορυφή, υγεία δεύτερη. Σκορπιός. Τελική διαλογή κάτω από το βάρος του Πλούτονα. Εξαιρετικά τυχερή από Σεπτέμβριο μέχρι και το τέλος του χρόνου, του 24 πάντα μιλάμε, στον έρωτα τη δημιουργικότητα και τις οικονομικές ευκαιρίες. Θα είστε η σκορπή του δεύτερου δεκαημέρου. Με τον κρόνο του συχθεί, θα σας χαρίζει αποφασιστικότητα και σοφία στις επιλογές σας. Ε, έρωτας πρώτος, χρήματα υγεία δεύτερα. Εγώ καιρος. Θα κάνετε τα πάντα για τον έρωτα. Μία νέα χρονιά τυχερή και θα εξηγήσω και σε λίγο κάτι, και ευνοϊκή θα είναι για εσά το 24. Καθώ ο κυβερνήτη πλανήτη σα, ο χρόνο που θα παραμείνει στο εχθεί, θα σα δίνει την προστασία του και θα θέτει σε εγρήγορο το μυαλό, σα. Έρωτα στα ύψη. Χρήματα δεύτερα, υγεία δεύτερα. Ιδροχό. Ε, η μεταλλακτική σκιά του Πλούτονα. Το 24 θα είναι για εσά μια χρονιά κάτω από τη βαριά σκιά του Πλούτονα. Στι 20 Ιανουαρίου ο Πλούτονα θα περάσει για ακόμα μία φορά στο δικό σα ζώδιο. Όπου και θα παραμείνει μέχρι το 44. Έχουμε και λέμε. Έρωτα, χρήματα, υγεία. Οκ, okay. εντάξει. Ούτε στα ύψη, ούτε και στα τάρταρα. Μία μέση λύση. Και τελειώνουμε με τα ψαράκια μα. με περιορισμοί και καρμικά μαθήματα. Μια χρόνια χρονιά θα είναι το 24 με αυξημένε ευθύνε, σκληρή δουλειά, λιγότερε αποδοχέ και περιορισμένη ελευθερία. Ο Κρόνος μετά την επανακίνησή του που έκανε στο δικό σας ζώδιο στις αρχές του Νοέμβρη του 23 θα συνεχίσει να διανύει το πρώτο σας δεκαήμερο από τις πρώτες και μέρες του 24. Έρωτας στα τάρταρα, χρήματα μέση κατάσταση, προσοχή την υγεία σας. Λοιπόν, ε, τώρα να πάμε λίγο πιο αναλυτικά για τις προβλέψεις. Να πούμε και τους άλλου μήνε. Ε, θέλω να πω το εξή ότι φέτος είναι η χρονιά του 8. Το 8, Αριθμολογικά, ανήκει στον χρόνο. Τι σημαίνει, σημαίνει αυτό, είναι μία χρόνια χρονιά που σημαίνει δούλεψες, θα πληρωθείς. Δούλεψες κρυά, θα σε επενέσουν. Δεν δούλεψες στα τάρταρα. Αυτό, παιδιά, ισχύει για τους πάντες και τα πάντα. Γι' αυτό δώστε ευκαιρίες, ψαχτείτε, κάντε πράγματα. Είπαμε, η χρονιά το 24 με το 44 είναι χρονιά των γυναικών. Το έχω ξαναπεί σε προηγούμενο βίντεο, σε προηγούμενη εκπομπή. Λοιπόν, δώστε σημασία όσο πρέπει, χειριστείτε θέματα που έχουν σχέση με τις γυναίκες, γιατί εκεί θα υπάρχουν τα χρήματα, πάμε στα κρυαράκια, και θα ευνοηθούν πάρα πολύ τώρα με την κρόνια χρονιά. Μπαίνοντα στο νέο έτο και ω τέλο Μαου, κρυαράκια μου, συνεχίζετε να ευνοείστε στα οικονομικά. Ενώ σημαντικέ κεντρικέ αλλαγέ έρχονται στη ζωή σα λόγω των εξελίξεων. Από Μάρτιο έω Σεπτέμβριο. Λόγω ενό θέματο που σα βαραίνει, το οποίο αφορά είτε τα επαγγελματικά σα είτε ένα άτομο από το στενό σα περιβάλλον, μπαίνετε σε μια φάση στην οποία θέλετε και μπορείτε να κάνετε επανακίνηση στη ζωή σα, με κριτήριο κυρίω την ποιότητα ζωή την οποία θέλετε να έχετε. Από τον Οκτώβριο και ως την άνοιξη του 25 θα ασχοληθείτε με σχέσεις κάθε είδους και υπάρχει η δυνατότητα να ξαναχωθείτε συνολικότερα μέσα από μια σχέση συνεργασία που θα προκύψει. Ε, τα βράκια μου. Μέχρι και τέλος Μαΐου Υπάρχει στήριξη στην οποία πρέπει να, αναζητά, να αναζητήσετε. Λόγω ενός σημαντικού προσώπου στη ζωή σας θα υπάρξουν αλλαγές στην πορεία σας. Από Μάρτιο ω Σεπτέμβριο θα ασχοληθείτε θα με το τι αξίζει και τι όχι, με οικονομικά θέματα και συναισθηματικά. Κάτι δεν πάει τόσο καλά και υπάρχουν νέα δεδομένα να αναλύσετε. Για να το επιτύχετε αυτό, κρατήστε χαμηλό προφίλ και δώστε βάση στην ιδιωτική σα ζωή. Από Οκτώβριο έω την άνοιξη του 25, μια νέα σχέση σα βοηθά να εξελιχθείτε. Μπαίνετε σε νέο κοινωνικό κύκλο, φεύγουν βάρη από πάνω σας και ασχολείστε με την καθημερινότητα και συνολικά με τη ζωή σας και πώς μπορείτε να τη βελτιώσετε. Δίδυμοι. Αλλαγέ επέρχονται συνολικά στη φιλοσοφία ζωής και στην καθημερινότητά σας. Ενώ χτίζετε τη σταθερότητα στη ζωή σας από εδώ και έπειτα. Μέχρι και τέλος Μαΐου του 24 συνεχίζετε να έχετε κρυφή και σημαντική στήριξη από άτομο του στενού σας περιβάλλοντος όπως ο σύντροφος, ο συνεργάτη σας κλπ. Κάτι το οποίο σας βοηθά αρκετά. Από Μάρτιο Σεπτέμβριο υπάρχει μια καθυστέρηση ή αναβολή λόγω των εξελίξεων και συνθήκων, κάτι το οποίο σα κάνει να κυνηγάτε στόχου οικονομικού και επικοινωνιακού. Από Οκτώβριο, λόγω αλλαγών στην καθημερινότητα αλλά και μια θετική εξέλιξη όπω αύξηση εισοδήματο ή προαγωγή, νιώθετε ότι το σχέδιο τη ζωή σα προχωρά και ασχολείστε με προσωπική ζωή, φλετ. Αν θέλετε να κάνετε οικογένεια, παιδιά και όλα αυτά, είναι ιδανική εποχή. Καρκινάκια μου. Οι παγκόσμιε εξελίξει θα σα φέρνουν αλλαγέ στη Μπαίνετε σε μια φάση αυτοελέγχου και για να τα επιτύχετε περισσότερο σε εσά του ίδιου. Λοιπόν, είπαμε. Το 24 είναι η χρονιά του χρόνου. Ποια ζωοδιαευνούνται, ποιοι έχουν πλανήτες στον χρόνο, Ο εγώκειρο. Ο εγώκειρο, ο κυβερνήτη του είναι ο χρόνο. Ποιο είναι απέναντι, αδερφάκι του, Ο καρκίνο. Μετέπειτα, ο κρυό και τελευταίος ο ζυγός. Οπότε να ξέρετε, επηρεάζεστε και οι 4. Γι' αυτό, καρκινάκια μου, οι παγκόσμιε εξελίξει σε εσά φέρνουν αλλαγέ στηριγμάτων. Μπαίνετε σε μια φάση αυτοελέγχου και για να επιτύχετε, στηριχτείτε περισσότερο σε εσά του ίδιου. Έω και τέλο Μαου, ευνοήστε να επεκτείνετε τον κοινωνικό σα κύκλο και να έχετε ευχάριστη και αποδοτική καθημερινότητα. Από Μάρτιο έω και Σεπτέμβριο, κάποιε πληροφορίε θέτουν θέματα για το μέλλον με αποτέλεσμα να υπάρχει καθυστέρηση ή και αναβολή σε ένα κεντρικό θέμα ή πρόβλημα. Μια φάση λόγω των παραπάνω επανατοποθέτηση ή και αλλαγή πορεία με βάση όσα σα αγχώνουν. Από Οκτώβριο και ω την άνοιξη του 25 θα ασχοληθείτε με τον εαυτό σα και πώ προχωράτε διώχνοντα ό,τι σα έχει αγχώσει μέχρι τότε. Μία σχέση ή ένα φλερτ δείχνει ότι μπορεί να αποδώσει και να στηριχτείτε σε αυτήν για να κάνετε σημαντικέ αλλαγέ στον χώρο του σπιτιού. Λονταράκια μου. Οι αλλαγέ σε εσά αφορούν σχέσει και συνεργασίε κάθε είδου. Ενδέχεται να υπάρξει και μια μετακόμιση λόγω νέων δεδομένων που δεν υπήρχαν ω τώρα. Αξιοποιήστε την έβνοια σε θέματα καριέρα έω και τέλο του Μάη του 24. Από Μάρτιο έω Σεπτέμβριο. Νέε βάσει ζωή. Άλλοι παντρεύεστε, άλλοι χωρίζετε. Οι νεότεροι ασχολείστε με θέματα σπουδών, με βάση νέου στόχου που προκύπτουν. Ένα θέμα σα ταλαιπωρεί λόγω εξελίξεων και νιώθετε μετεώρη λόγω ότι δεν έχετε τη στήριξη που θέλετε από την εργασία ή ένα θέμα υγεία. Από Οκτώβριο γίνεστε πιο ενεργοί και επικοινωνιακοί και τακτοποιείτε κεντρικά θέματα τη ζωή σα και τη διαβίωσή σα. Αλλάζει επίπεδα και πορεία η ζωή σα. Παρθενάκια μου. Λόγω εξελίξεων, ε, αλλαγέ έρχονται σε επαγγελματικά και συνολικά στην καθημερινότητά σα. Μέχρι τέλο Μαου, έβγαινε και ευκαιρίε τακτοποίηση οικογενειακών, νομικών αλλά και θεμάτων ακινήτων. Από Μάρτιο-Σεπτέμβριο εξαιτία ενό θέματο από το στενό περιβάλλον σα, Αναθεωρείτε τα στηρίγματά σας και ασχολείστε με κοινά οικονομικά, με τρίτους, φορολογικά, κληρονομικά και άλλα. Θέλετε να ικανοποιήσετε κάποιες επιθυμίες. Από Οκτώβριο όμως σκάει μια γνωριμία η οποία σας βοηθά είτε άμεσα είτε έμεσα οικονομικά. Μια νέα πολυδιάστατη επαφή που σας προωθεί μέσω ενός νέου κοινωνικού κύκλου μιας νέας εργασίας. Ζυγή μου. Οι εξελίξει εσά θα σα οθήσουν είτε στο να λάβετε ένα ρίσκο οικονομικό-επενδυτικό, είτε στο να έχετε μια απώλεια από επένδυση ή και κέρδο. Μέχρι και τέλο Μαΐου του 2024, ψάξτε να βρείτε τη βοήθεια που υπάρχει κοντά σα με αποτέλεσμα να αποδίδουν οικονομικά η συνεργασία σα. Από Μάρτιο έω και Σεπτέμβριο, προκύπτει ένα θέμα σχετικό με ένα άτομο από το στενό περιβάλλον, όπω π.χ. του συνεταίρου σα ή ένα θέμα με την εργασία. Με την εργασία σα ή λόγω θέματο υγεία ενό ατόμου θα προχωρήσετε σε αλλαγέ σχέσεων και συνεργασιών. Από Οκτώβριο, μια ευκαιρία νέου εισοδήματο θα σα ανανεώνει εσωτερικά και εξωτερικά και σα βοηθά να πετύχετε σε ένα μέτρο ένα όνειρό σα και να βάλετε πλέον νέο στόχο. Σκορφί μου. Οι αλλαγέ φέρνουν μια νέα αρχή σε εσά για την οποία θα τα δώσατε όλα για να πετύχετε νέα πράγματα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο δεν αποκλείεται και μια μετακόμιση. Μέχρι τέλους Μαΐου αξιοποιήστε τα συνολικά κέρδη, οικονομικά και άλλα με τη βοήθεια τρίτων. Από Μάρτιο έως Σεπτέμβριο, ένα γεγονός συναισθηματική μορφής από το στενό σας περιβάλλον σα οθεί να αναδιοργανώσετε εργασία και καθημερινότητα. Ασχολήστε με θέματα νομικά, υπηρεσιών και εργασιακά λόγω των νέων δεδομένων. Από τον Οκτώβριο μην προβάλλετε τα σχέδιά σας, αποτραβηχτείτε από το προσκήνιο και δείτε πού θα στηρίζεστε από εδώ και μετά. Αφού λόγω μιας νέας γνωριμίας, σχέση ή συνεργασία, ανοίγονται νέοι δρόμοι, επαγγελματικοί ή ακόμα και άλλοι. Τοξότες. Οι εξελίξεις αλλάζουν το περιβάλλον σας. αλλαγέ από ανθρώπους έως και γειτονιά. Μέχρι και το Μάιο ευνοήστε και προωθήστε επαγγελματικά και καθημερινότητα. Ευνοείτε μάλλον ε, ε, επαγγελματικά η καθημερινότητα. Από Μάρτιο Σεπτέμβριο. Ασχολείστε με ένα θέμα από το χώρο του σπιτιού, το οποίο έχει προκύψει εξαιτία μια σύγκρουση οικονομική ή και άλλη. Ω αποτέλεσμα, αναζητάτε την ανανέωση τη προσωπική σα ζωή και ασχολείστε με θέματα όπω σχέσεων, φλερτ, έρωτα, γάμου και τεκνοποίηση. Από τον Οκτώβριο υπάρχουν δυνατότητε να επεκτείνετε την επαγγελματική σα δραστηριότητα αύξηση εισοδήματο ή και διακοπή με την οποία συνοδεύεται από το ξεκίνημα κάτι νέο πιο μεγάλο. Όλα αυτά σα βοηθάνε να τα πετύχετε και μία νέα. Ε, να τα πετύχετε, αλλά θα υπάρξει και μία νέα γνωριμία στο προσκήνιο. Εγώ καιρος. Οι εξελίξει φέρνουν αλλαγέ σε εκτίσει με βάση τι νέε καταστάσει. Είπαμε, είναι η χρονιά του εγώ αλλά τι αξίζει και τι όχι σε πρόσωπα, πράγματα και καταστάσεις. Μέχρι και το Μάιο του 24 υπάρχει έννοια για θέματα παιδιών, όσοι έχετε, αλλά και για σχέσεις και φλερ. Από Μάρτιο έως και Σεπτέμβριο σας απασχολεί ένα πρόβλημα με άτομο συγκινικό ή πολύ κοντινό και τίθεται θέμα διακοπής σχέσεων. Έτσι αλλάζει το σκηνικό στο περιβάλλον του νέου σπιτιού λόγω υποχρεώσεων και ενός νέου σχεδίου με βάση τα παραπάνω. Από Οκτώβριο μπαίνετε σε νέα τροχιά και καριέρας. Ίσως σω για προσωπικού λόγου διακόψετε την παλαιότερη με μια, ε, και μια νέα γνωριμία ή σχέση. Ε, ανοίγονται νέοι δρόμοι και εξελίσσεστε οικονομικά και συνολικά. Ιδροχάκια μου. Οι εξελίξει τι να γλιτώσετε, από ποιον να γλιτώσετε, έχετε και, το, έχετε να το στο κεφάλι σας για 20 χρόνια. Οι εξελίξει φέρνουν έντονη πίεση λόγω αλλαγών στα πάντα. Από προσωπικότητα, φιλοσοφία, επάγγελμα, οτιδήποτε. Μέχρι και το Μάιο του 24 αξιοποιήστε την έννοια για θέματα οικογενειακά, αγοροπολισίε, ακινήτων. Από Μάρτιο έως Σεπτέμβριο ένα οικονομικό θέμα λόγω εξελίξεων καθυστερεί ή και αναβάλλεται κάτι το οποίο χρήζει διαχείριση και δράσει. Έτσι ενεργοποιήστε και θα έχετε πολλές επικοινωνίες, επαφές, πήγαινε έλα. Από Οκτώβριο η ζωή σας επανασχεδιάζεται, μπαίνετε ή βγαίνετε από γάμο ή σχέση, κάποιοι ενοχλείστε με τους συγγενείς των συντρόφων σας και έτσι λόγω μιας θετική εξέλιξης από την οποία προκύπτει χρήμα, προχωράτε στον επανασχεδιασμό της ζωής σας και τελειώνουμε με τα ψαράκια μα. Οι εξελίξει φέρνουν αλλαγέ σε εσά, μεταξύ άλλων, σε θέματα υγεία και νομικέ εμπλοκέ. Καλή διαχείριση στα παραπάνω, ενώ τυχόν μεγάλα μυστικά που θα μάθετε, προσοχή, προσοχή στο πώ θα τα Μέχρι και το Μάιο, με την προσωπική σα παρουσία, ευνοείστε να προωθηθείτε συνολικά σε καριέρα και κοινωνικά θέματα με στόχο την εξέλιξή σα. Από Μάρτιο έω Σεπτέμβριο, η ανασχόλησή σα θα είναι οικονομικά και συναισθηματικά, αφού θα έχει προκύψει μια καθυστέρηση σε ένα θέμα και θα προσπαθήσετε να το επιλύσετε. Από, το, από τον Οκτώβριο έω και την Άνοιξη του 2025, διαχειριστείτε θέματα οικονομικά, κοινά με τρίτο, φορολογικά, κληρονομικά. Υπάρχει ένα άνοιγμα στο οποίο σα βοηθά να πάτε παρακάτω, καθαρίζοντα σχέσει και συνεργασίε που δεν προσφέρουν. Τόξα το Θεώ, σας είπα πάρα πολλά. Δεν έχετε καημό, δεν έχετε παράπονα. Δώστε προσοχή στους μήνε που σας είπα. Σημειώ, ακούστε το βίντεο τη εκπομπή μας ξανά και ξανά. Μπείτε στο YouTube. Αν ήρθε Ακούστε ξανά το βίντεο και συγκρατήστε ημερομηνίε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για να ξέρετε πώ θα εξελιχθείτε. Τι πρέπει να προσέξετε, ποιου μήνε και ποιου όχι. Και βέβαια, κάθε μήνα κανονικά θα λέμε πώ θα πηγαίνει ο μήνα. Εύχομαι μια υπέροχη, υπέροχη χρονιά, δύσκολη χρονιά, με πάρα πολλά. Δύσκολε, με πολλές δύσκολες καταστάσεις, αλλά να σας πω κάτι, εγώ στη ζωή μου πάντα προτιμούσα τις δύσκολες χρονιές, γιατί οι δύσκολες χρονιές κάνουν τους επιτυχημένους ανθρώπους. Καλή χρονιά με υγεία, με χαρά, με ευτυχία, με υλοποίηση όλων των προσωπικών σας προσδοκιών και στόχων. Να είστε καλά αγαπημένοι μου, θα τα πούμε με την καινούργια χρονιά, με τις προβλέψεις του Γενάρη. Καλή συνέχεια.